την εισήγηση για αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και κατάργηση του υποκατώτατου έκανε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Υπουργικό Συμβούλιο της Δευτέρας. Προχωράμε σε ένα βήμα ιστορικής σημασίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ανακοινώντας την ενίσχυση κατά 11% του εισοδήματος όσων αμείβονταν με τον κατώτατο μισθό. Προχωρούμε λοιπόν σήμερα στην, μετά την προβλεπόμενη διαδικασία που κράτησε αρκετό χρονικό διάστημα, τον διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς, με τους εμπειρογνώμονες, προχωρούμε τόσο στην αύξηση του κατώτατου μισθού, όσο όμως και στην κατάργηση του λεγόμενου υποκατώτατου μισθού που αφορούσε τους νέους ανθρώπους, αφορά μέχρι σήμερα τους νέους ανθρώπους κάτω από 25 ετών, τους νέους εργαζόμενους. Κατά την προσωπική μου άποψη, μιας απαράδεκτης, ενός απαράδεκτου θεσμού που δημιούργησε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων χωρίς να προσφέρει απολύτως τίποτα στη μάχη για την καταπολέμηση της ανεργίας. Σας καλώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, σήμερα, μετά από 10 ολόκληρα χρόνια μειώσεων μισθών, 10 ολόκληρα χρόνια μειώσεων μισθών, να προβούμε σε ένα βήμα, εγώ θα έλεγα σε ένα ακόμη βήμα ιστορικής σημασίας, διότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι κατάφερε να προβεί σε πολλά ιστορικά βήματα. Ένα ακόμα ιστορικό βήμα λοιπόν θα είναι η σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Υπουργού Εργασίας, έτσι όπως προβλέπει ο νόμος, που αφορά την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού και την αναδιαμόρφωση του κατώτατου μισθού. Σας καλώ λοιπόν να εγκρίνετε την πρότασή μου να διαμορφωθεί πλέον ο κατώτατος μισθός στο ύψος των 650 ευρώ μηνύως. Αντίδρασή σας αντιλαμβάνομαι ότι η έκκλησή μου γίνεται αποδεκτή και εγκρίνεται. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι ο υποκατώτατος βρισκόταν στα 510, ενώ ο κατώτατος στα 586 ευρώ, ενώ έκανε λόγο για ένα μεγάλο βήμα για την αποκατάσταση των αδικιών. Πρόκειται για μία κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, αλλά όχι μόνο με ιδιαίτερο συμβολισμό. Να θυμίσω ότι οι εργαζόμενοι κάτω των 25 ετών είχαν ως υποκατώτατο μισθό 510 ευρώ, ενώ οι εργαζόμενοι με τον κατώτατο μισθό 586. Από τον επόμενο μήνα, το Φλεβάρι, εφόσον γίνει δεκτή από το Υπουργικό Συμβούλιο αυτή η πρόταση, όλοι τους θα έχουν ως κατώτατο μισθό τα 650 ευρώ. Εγώ από την πλευρά μου νομίζω ότι αυτή είναι μια κίνηση που είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για τον κόσμο της εργασίας που έχει υποφέρει. Για όλους εκείνους και εκείνες που την περίοδο της κρίσης είδαν τα εισοδήματά τους να μειώνονται, είδαν τους μισθούς τους να περικόπτονται, είδαν ξαφνικά σε ένα βράδυ την κυβέρνηση συνεργασίας τότε Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ να μειώνει τον κατώτατο μισθό 22% και 32% για τους νέους ανθρώπους. Είναι λοιπόν μια κίνηση ουσιαστική αλλά και συμβολική που τη χρωστάμε σε όλους εκείνους και εκείνες που σήκωσαν στην πλάτη τους το βάρος της χρεοκοπίας και της δημοσιονομικής προσαρμογής, σε όλους εκείνους που είδαν τα όνειρα της ζωής τους και τις προοπτικές και τις προσδοκίες τους να βυθίζονται στο σκοτάδι της κρίσης και που πλέον η χώρα, βγαίνοντας από την κρίση, μπορεί σταδιακά να αρχίζει να υπουλώνει αυτές τις πληγές, διότι εγώ έχω πει πολλές φορές και το πιστεύω ότι έξοδος από την κρίση και τέλος των μνημονίων δεν είναι, αν θέλετε, μια διακήρυξη, δεν είναι ένα διάγγελμα, αλλά αυτό πρέπει να αρχίσει να αποκρισταλώνεται και θα αποκρισταλώνεται όσο περνάει ο καιρός, μέρα με τη μέρα, στην πραγματική ζωή της μεγάλης πλειοψηφίας
των συμπολιτών μας. Και αυτό νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα βήμα στην μεγάλη πορεία για την αποκατάσταση των αδικιών και την οικοδόμηση μιας κοινωνίας ισότητας και αλληλεγγύης. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως η αύξηση του κατώτατου μισθού ξεπερνά την εισήγηση της Επιτροπής Σοφών του Υπουργείου Εργασίας αλλά και των θεσμών. Η Επιτροπή πρότεινε αύξηση 10%, ενώ η θεσμή πρότεινε αλληλογισμένη αύξηση που να μην ξεπερνά το 7,5%.